Γεια σας φίλοι YouTubers, τώρα με τον κορονοϊό κάποιοι πολύ πιθανό να χρειαστούν ένα προγραμματάκι το οποίο να στέλνει SMS για να μπορούν να κάνουν τη γνωστή μετακίνηση μέσω SMS. Βρήκα αυτό το προγραμματάκι έχοντας βάλει σαν κλειδί στη λέξη στο ψάξιμο 13033, έβγαλε διάφορες εφαρμογές. Αυτό το διάλεξα γιατί έχει 5.000 λήψεις και στις κριτικές 4,8. Τώρα εδώ που λέει ο φίλος του σχόλιο, όσας είναι ιός και μετά από λίγο δεν κάνει τίποτα γιατί την έχω ξανακατεβάσει την εφαρμογή, αλλά έχω κάνει διάφορα λάθη, να την κάνω εγκατάσταση. Έχω κάνει διάφορα λάθη, όπως το ότι αντί να γράψω διεύθυνση έγραψα όνομα, στο ονοματεπώνυμο έγραψα σκέτο το επίθετο, στη διεύθυνση έγραψα μόνο το όνομα και την έκανα λάθος, οπότε ανοίγουμε την εφαρμογή. Λοιπόν, ονοματεπώνυμο, ας πούμε ότι λέγομαι Αλέξης Αλεξίου. Αλέξης Αλεξίου, διεύθυνση κατοικίας Αλεξάνδρας 1. Δεν δείχνει κάτι άλλο, έτσι. Α, λέει ότι η εφαρμογή αποθηκεύει αυτόματα τοπικά στη συσκευή τα στοιχεία σας, οπότε την επόμενη φορά πάλι αυτά θα έχει. Εγώ θα πρέπει να τα αλλάξω. Πατάω συνέχεια. Πού θέλω να πάω, δεν τα έχει 1, 2, 3 όπως είναι μέχρι το 6, δεν έχει αυτά τα νούμερα, αλλά σας γράφει πού θέλετε να πάτε, σε φαρμακείο, σε γιατρό, προμήθεια αγαθών πρώτης ανάγκης κτλ. Ας πούμε ότι κάνω σωματική άσκηση. Είναι το νούμερο 6 κανονικά, δεν χρειάζεται να το θυμάστε. Από κάτω θέλω να ειδοποιηθώ σε 3 ώρες από την αποστολή του μηνύματος. Το ξετσεκάρω γιατί δεν θέλω να ξυπνήσω ξαφνικά κατά τις 2 η ώρα το βράδυ, επειδή προφανώς θα μου στείλει κάποια ειδοποίηση, δεν ξέρω τι ειδοποίηση 1. Και πατάω αποστολή SMS. Οπότε βλέπετε ότι δεν στέλνει το μήνυμα, αλλά σας λέει, σας το φτιάχνει στην εφαρμογή που έχετε by default και στέλνει απλά το 6 κενό Αλέξης κενό Αλεξίου κενό Αλεξάνδρα κενό 1. Στέλνουμε το μηνυματάκι και θα περιμένουμε σε λίγο να έρθει και το μήνυμα. Ορίστε. Ήρθε, απάντησε το 16033 και ήρθε και αρκετά γρήγορα, γιατί έχω ακούσει πολλούς που έχουν παραπονηθεί ότι αργεί να έρθει. Προφανώς αυτή την ώρα δεν στέλνουν μηνύματα. Είναι 11 η ώρα το βράδυ, 11 και 10 και 9 λεπτά όπως βλέπετε. Και αυτή ήταν η εφαρμογή. Θεωρώ ότι είναι εύκολη και γρήγορη παρά να θυμάσαι ότι το 1 είναι το τάδε, το 6 είναι εκείνο, το 3 είναι πρέπει να πας εκεί κτλ. Αυτά φίλοι YouTubers, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Να προσέχετε, να πλένετε τα χέρια σας, να φοράτε τη μάσκα σας για να είστε καλά. Όλοι με τις πιθανότητες παίζουμε δυστυχώς. Κάποιοι θα είναι οι άτυχοι, κάποιοι θα είναι οι τυχεροί. Να προσέχετε όσο πιο πολύ μπορείτε για να μειώσετε τις πιθανότητες να είστε με τους άτυχους. Καλό σας βράδυ.